Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι Χρύσα Κοσμίδου και μόλις τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Πάμε απευθείας στο Δήμα Βοΐου, όπου και θα υποδεχτούμε τον Δήμαρχο, κύριο Χρήστο Ζευκλή. Καλησπέρα, κύριε Ζευκλή. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Καστοριά. Στη Δυτική Μακεδονία, όλοι που σας ακούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και πολύ ορθά είπατε στη Δυτική Μακεδονία. Και το λέω αυτό γιατί η Δυτική Μακεδονία ως σύνολο και οι 13 Δήμοι της αντιμετωπίζουν διάφορα θέματα, έχουν διάφορες επιτυχίες, θετικά και αρνητικά. Θα ήθελα στη σημερινή συνέντευξη όμως να επικεντρωθούμε μόνο στο Δήμο σας, στο Δήμο Βοΐου. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Βλέπουμε μια αρκετά έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα έργα που πραγματοποιούν. Ή τα οποία σκοπεύετε να υλοποιήσετε στον Δήμο σας. Μάλιστα, προσφάτως είχαμε δύο μεγάλα αθλητικά έργα για το Δήμο Βοΐου. Μιλήστε μας λίγο για την κατάσταση, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι είχαμε μια τριετία την προηγούμενη, την οποία δουλέψαμε σκληρά για να μπορέσουμε να οριμάσουμε πάρα πολλά έργα, και το ότι μαζί φέτος έπεσαν όλα να δημοπρατούνται και να υλοποιούνται, είναι μια εικόνα πραγματικά ενός μεγάλου εργοταξίου, και αυτό είναι ο Δήμος Βοΐου. Και αυτό έχει συνέχεια. Και μάλιστα, επί της ευκαιρίας, να ανακοινώσω και από το κανάλι, σήμερα το μεσημέρι, βγήκε και η δημοπράτηση των δικτύων αερίου σε Άντλες και Νεάπολης. Και όταν λέμε δημοπράτηση, ψάχνουμε ήδη για αιχοματουργούς, άρα θα μιλάμε ότι την άνοιξη, αν όλα πάνε καλά, πέρα από το Γαλατινή που σκάβεται αυτή τη στιγμή και θα έχουμε σε ένα μήνα, δύο, το άναμα της πρώτης, του πρώτου καυστήρα εκεί πέρα, και σε Άντλες και Νεάπολη να αποκτήσουν και αυτή τη δίκτυα αερίου, λειτουργούντα κανονικά για τον επόμενο χειμώνα. Ένα μεγάλο επίτευγμα και ένας μεγάλος αγώνας που έγινε τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι και... Αθλητικές εγκαταστάσεις που είπατε, σίγουρα το στάδιο της Σάντης αυτή τη στιγμή με το νέο Ταρτάν και με ένα υπέροχο γήπεδο συντήρησης που γίνεται στη Χωροτάπητα είναι, όπως θα το επισκεφτεί, το γνωρίζουν όλοι, ένα από τα καλύτερα γήπεδα στη Δυτική Μακεδονία, ίσως το καλύτερο όσον αφορά την κατάσταση και του Χωροτάπητα και του Ταρτάν, όλα αυτά. Όπου διοργανώνονται πολλές αθλητικές εκδηλώσεις πέρα από τις ομάδες μας. Φιλοξενούμε και ξένες ομάδες για προετοιμασία. Κάνουμε και διάφορες κινήσεις για να αυξήσουμε την ικανότητα φιλοξενίας μεγάλων ομάδων, με την έννοια για προετοιμασία πάνω το καλοκαίρι. Όλα αυτά είναι μεγάλα τα πλάνα μας, πολλή δουλειά που γίνεται και μας έπεσε όλοι μαζί. Αυτό είναι καλό, κύριε Δήμαρχε, και θα δούμε και άλλα έργα, αλλά θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο φυσικό αέριο, γιατί και οι Σιάτες τόπος και η Καστοριά φυσικά κατά τους χειμερινούς μήνες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές, το πετρέλαιο είναι απλησίαστο, αλλά δεν γίνεται. Σίγουρα είναι μια λύση την οποία την σχεδιάσαμε, μας πήρε 3 χρόνια να την φέρουμε και που έπρεπε να την φέρουμε. Να είναι καλά, ο Υπουργός έχει εγκρίνει 9 εκατομμύρια ευρώ για το αέριο το οποίο είναι σέντ στην Νεάπολη, αλλά και Βελβεντο και Σέρβιο, αυτό είναι το έργο. Από τη ΣΑΠΕ που είχαμε πάρει εμείς ως ανταποδοτικό το έργο της Γαλατινής. Και θα έχουμε τους 3 μεγαλύτερους μεσοικισμούς, όπου εκεί συνοστίζεται το 80% του πληθυσμού μας, το να έχει αυτή την πολύ σοβαρή υπηρεσία, η οποία για τα μέρη μας, όπως είπατε, μετράει το διπλάσιο, μιας και οι μήνες οι οποίοι γίνεται η κατανάλωση είναι πολύ πολλαπλάσια. Θα έχουμε λύσεις. Ακόμα είναι και ένα αναπτυξιακό έργο, έτσι και ως υποδομή, αλλά έως και ως προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίοι ψάχνουν ένα φθηνό καύσιμο για να μπορέσουν να μπουν σε παραγωγή για όλα αυτά. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την μεταλλιγνητική ή ό,τι με τον αναπτυξιακό, όλα αυτά δίνονται σοβαρά κίνητρα. Τώρα ψάχνουν βέβαια και τους επιχειρηματίες που δυστυχώς, εσάντησα και η Καστοριά, με τη γούνα και την ταλαιπώρια που έχουμε σαν επιχειρηματίες, ένα από αυτό που χάνουμε είναι τα άτομα, τους ανθρώπους που επιχειρούν, που τολμούν και ανοίγουν δουλειές και από εκεί πέρα δίνουν δουλειά και στους υπόλοιπους. Είναι μια από τις απώλειες τις οποίες θεωρώ ίσως τη μεγαλύτερη εγώ, όταν χάνουμε και χέρια εργατικά, εξειδικευμένα, αλλά και επιχειρηματίες οι οποίοι θα μπορούσαν να τραβήξουν μεγάλα άρματα μπροστά για τον τόπο. Μάλιστα. Κύριε Ζευκλή, ακριβώς επειδή πολύ ορθά είπατε και εσείς Σιάτιστα και Καστοριά, ήταν δύο περιοχές συνυφασμένες με την γούνα. Τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν θα βάλω μόνο τα τελευταία 2,5 χρόνια, θα βάλω την τελευταία 15 ετία, αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση και αυτό μεταφράζεται με υψηλά ποσοστά ανεργίας και στις δύο περιοχές, με μετανάστευση, είτε εσωτερική είτε στο εξωτερικό, και πολλές φορές όλη αυτή η κατάσταση φέρνει και γκρίνια, κύριε Ζευκλή. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Φυσικά και υπάρχει γκρίνια. Αυτό εμείς αισθανόμαστε που διοικούμε και εμείς και ως φορέας, ίσως ο Δήμος και οι Δήμοι γενικά είναι οι φορείς που είναι κοντότερα στον πολίτη. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε και μια καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει εδώ στον πληθυσμό μας. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά οι δουλειές μου ήταν πάντα με κόσμο. Τέτοιο φαινόμενο δηλαδή
όντως, ας το πούμε γκρίνια μέχρι εκεί, δεν έχω δει. Αυτό όμως προέρχεται από όλα τα φαινόμενα τα οποία ζούμε. Έτσι τώρα όσον αφορά πώς, τι θα γίνει στο μέλλον αυτή η εποχή, η περιοχή είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί θεωρώ ότι normal μέτρα, ή θα έλεγα αυτά που ακούμε, με απλές κινήσεις δεν γίνεται εδώ πέρα τίποτα. Εδώ πέρα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει σοβαρά, να πάρει πολύ ιδιαίτερα μέτρα, γιατί εδώ η επιτάχυνση της ερημοποίησης είναι τεράστια πια. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται σε άσχητα πια. Το χτυπήμα δεν είναι. Πάλι να... δυστυχώς δεν ακούμε καλά νέα από πουθενά, και ακόμα και τώρα στην επικαιρότητα είναι και τα κοπάδια μας με την αρρώστια. Είναι τα μίνκ τα οποία και αυτά εδώ χτυπήθηκαν νεράτερες στον κάμπο, και αυτά έχουμε θέματα. Δεν έχουμε, προσπαθούμε όλοι να ακούσουμε ένα ωραίο νέο. Δεν έρχεται όμως από μόνο του. Είναι έτσι, πολλά χτυπήματα. Μια προσπάθεια πολύ διαφορετική από την κυβέρνηση, γιατί είμαστε στην άκρη, ξέρουμε ότι δεν είμαστε τόσο πολύ στα κεντρικά πλάνα. Mm-hmm. Πρέπει όλοι μαζί και ο πολιτικός κόσμος μαζί να διεκδικήσουμε. Και επειδή το είπατε και στην αρχή, συγγνώμη που σας διακόπτω, έγινε μια συζήτηση για το χορταξιδό των ανεμογεννητριών και των ΑΠΕ γενικά. Mm-hmm. Ούτε καν διαβούλευση δεν έκανε ο υπουργός, την άφησε στην άκρη. Έπρεπε να προσφύγουμε εμείς ενωμένοι ως δήμαρχοι, 13 δήμαρχοι μέσω της ΠΕΔ, ως φορέας, για να επαναφέρουμε στο τραπέζι του Υπουργείου να γίνει η διαβούλευση για το πού θα τοποθετούν αυτές οι τεχνολογίες, οι οποίες πρέπει να βοηθήσουν τον τόπο και όχι να αρπάξουν τον πλούτο και να φύγουν. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και εμείς το ζούμε στον πεζί μας εδώ πέρα, ιδίως στην περιοχή της Γαλατινής, τεράστιες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί, σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή δυστυχώς κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι, πήγαινε και έρχονταν στη Βέρεια για να βγάλει μεροκάματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι. Εκατομμύρια, εκατοντάδες και δισεκατομμύρια επενδύσεις σε μια περιοχή, χωρίς να μένει κάτι για μας. Ναι. Το επιτέχθη λοιπόν όταν εμείς, σαν 12 δήμαρχοι, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και καταφερθήκαμε ενάντια. Έτσι, είδαμε και μια συστράτευση όλων των δημάρχων, κύριε Ζευκλή, καλά και το χωροταξικό. Νομίζω υπήρξε έντονη αντίδραση, έντονη διάλογη, έντονες συζητήσεις. Και νομίζω ότι όλοι βρεθήκατε, πιαστήκατε ξαπίνης με όλο αυτό το οποίο έγινε με το χωροταξικό. Και είναι τρία διαφορετικά τα χωροταξικά, έτσι, το περιφερειακό, για τον τουρισμό και τον ΑΠΕ. Είναι τρία τα όταν έχουμε μια δεκαετία που δεν έχει γίνει κανένα σχεδιασμό, και όταν έλαβα να γίνει σε ένα μήνα γρήγορα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τη τοπική κοινωνία, πάμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε: εδώ είμαστε ή του ύψου ή του βάθους. Ξαφνικά πάμε να κάνουμε τρία χωροταξικά μέσα σε ένα μήνα. Έτσι δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, όσον αφορά τώρα τις θέσεις μας για το χωροταξικό των ΑΠΕ, τους γνωρίζουν όλοι τα προβλήματα. Και βλέπουμε μια διαδικασία η οποία πάει μάλλον να παρακάμψει την άποψη τη τοπική κοινωνία παρά να την λάβει υπόψη και να διορθώσει πράγματα. Και για τον τουρισμό έγιναν πράγματα. Εντάξει, σίγουρα έπρεπε αυτά τα πλάνα να υπήρχαν από δεκαετίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, έστω κάλλι αργά παρά ποτέ. Αρκεί όμως όλοι να εξακουστούν οι απόψεις και να φτάσουμε σιγά-σιγά μέσα σε ένα εξάμεινο, σε ένα σχέδιο που θα συμφωνούμε τουλάχιστον οι περισσότεροι. Όλοι δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Καλά, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Πάντως, κύριε Ζευκλή, είπατε να ακουστεί η άποψη της κοινωνίας. Από την εμπειρία σας, γιατί είστε και πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με τα κοινά. Είναι σύνηθες να ακούγεται η άποψη της κοινωνίας, ή ας πούμε μπορεί να καταγραφούν οι απόψεις, θα το πω έτσι λαϊκά, για τα μάτια του κόσμου? Εγώ θα σου το πω, εντάξει, εμείς δεν δαιμονοποιούμε τίποτα. Έτσι, εδώ, τι λέμε εδώ, όταν λέμε να λάβουμε υπόψη την τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί κάποιος από ένα γραφείο της Αθήνας να παίρνει αποφάσεις χωρίς να έχει καμία ιδέα του τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση σχεδόν αυτό έγινε. Έτσι, όταν λέμε θα ακούσει λοιπόν την τοπική κοινωνία, σημαίνει ότι θα διαβουλευτείς, δεν σημαίνει ότι θα υιοθετήσει το κάθε τι που λέει κάποιος πολίτης ή κάποιο ακόμα κερδός. Αλλά δεν νομίζω ότι η Αθήνα μπορεί να έχει την εικόνα το τι γίνεται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή για να κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Ευθύνη δική μας να το μεταφέρουμε, ευθύνη δική τους να μας ακούσουν. Έτσι. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μια διαδικασία, γιατί το θέμα πάλι είναι το χορταξικό που έγινε χωρίς να ληφθεί καθόλου υπόψη εδώ πέρα το τι γίνεται. Χωρίς να υπάρχει ο χάρτης το πώς ζει αυτός ο κόσμος εδώ, πώς εργάζεται, πώς επιβιώνει,
Έτσι. Αυτά πρέπει να τίθενται. Μα κύριε Ζευκλή, εγώ θα φέρω τώρα ένα πάρα αυτό το normal, απλό... έτσι. Ναι. Το μη normal, τι να σου πω. Θα φέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα αυτή τη στιγμή που μπορεί σε κάποιους να ακουστεί έως και αστείο. Όλα τα χρόνια πως και εμείς και εσείς αντιδράτε για το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ότι δυσκολευόμαστε να ζεσταθούμε και μας ακούγανε κάτω, από τα βλάκια και κάτω, ας το πω έτσι, και λέγανε μα πώς κάνουν έτσι. Και όσο ερχόντουσαν εδώ πέρα στην καρδιά του χειμώνα, λέγανε μας το λέγατε ότι έχει κρύο και δεν το πιστεύαμε ότι έχει τόσο κρύο. Αν δεν ζήσεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να τα κατανοήσεις, να τα αντιμετωπίσεις. Μα αυτό ακριβώς. Εσείς νομίζετε ότι κάποιος πολιτικός εκ του μακρόθεν μπορεί να κατανοήσει το πρόβλημα το δικό σου, εάν δεν του γίνει επανελειμμένος επαναστάσεις από όλους μας εκεί πέρα να το καταλάβει, να το κατανοήσει, να το ζήσει, για να κάτι να νομοθετήσει, να διαβουλευτεί. Δεν γίνεται νομοθεσία, ξέρετε. Έτσι. Δεν είναι μια απόφαση υπουργού, ξέρεις, καλημέρα, βάζω φθηνότερο πετρέλαιο. Θέλει αρκετό καιρό να γίνει, να περάσει από διαδικασίες σε μια τρελή γραφειοκρατία των Υπουργείων. Έτσι. Αυτά λοιπόν θέλουν να περισσότερη προσπάθεια από όλους μας. Για να περνάνε τα σωστά μηνύματα. Μέχρι τώρα, και δεν θέλω να προσωποποιήσω κόμματα και βουλευτές κλπ. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πετύχει να είμαστε στο ίδιο επίπεδο, θα έλεγα, με τους πολιτικούς άλλων περιοχών που βλέπουμε πολύ πιο γρήγορα να φτάνει η φωνή τους στα κέντρα. Και εσείς έχετε... Αυτό είναι ένα πρόβλημα και λόγω της απόσυσης που έχουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο όλα συνδράμουν. Εκεί Θράκη είναι μακριά, τέλος πάντων. Παραμετρήσαμε 15 χρόνια όντως, όπως είπατε, να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι εδώ πέρα έχει κρύο και να υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία τουλάχιστον είναι λίγο πιο δίκαια. Με διαφορετική επιδότηση στα μέρη που έχει υψόμετρο κλπ. Ίσως πρέπει να βελτιωθεί και αυτό. Και εσείς έχετε και 4 βουλευτές στην ΠΕ Κοζάνης. Μειώθηκε και εσάς μία έδρα, κύριε Ζευκλή, και αυτό φαίνεται και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο δημογραφικό και η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Χάσατε και μία έδρα. Βέβαια, έχετε 4 βουλευτές, 4 φωνές από 3 διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Σίγουρα. Είναι γι' αυτό ένα προτέρημα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Στην καθημερινότητα, πώς πάει ο Δήμος, κύριε Ζευκλή, γιατί λέμε και για τα μεγάλα έργα, αλλά ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, το ξέρετε φυσικά, ότι οι δημότες θέλουν να βλέπουν καθαρούς δρόμους, μικροέργα που αλλάζουν τις καθημερινές τους συνήθειες. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει κάποιες τομές και όντως η μάχη, για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, δίνεται στην καθημερινότητα. Ο Δήμος δεν είναι για να κάνει επεξιακά έργα. Καγώς εμπλεκόμαστε πολλές φορές. Δεν είναι να σχεδιάζει επιχειρήσεις. Είναι. Γι' αυτό είναι η αρχή, το ότι δημιουργήθηκαν οι Δήμοι, είναι ότι να κρατάνε την πόλη καθαρή και να υπηρεθεί και όλες κάποιες μικρές υπηρεσίες, αυτές τις καθημερινότητες που λένε. Λοιπόν, σε αυτό εμείς, πέρα το ότι έχω την τύχη όλα αυτά τα χρόνια, έχω πολύ καλούς συνεργάτες, αντιμάρχους, οι οποίοι δουλεύουν 8ωρο και 10ωρο κάθε μέρα και άρα για να είναι κοντά στα προβλήματα του πολίτη. Έχουμε κάνει και μια οργάνωση με πολύ σοβαρά συνέργεια εξωτερικά, οικοδόμων κλπ. Δικά μας και μπορούμε και παρεμβαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα σε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, στα μερεμέτια που λέμε, έχουμε καλά συνεργεία, πάρα χρειάζεται βελτίωση, γιατί εδώ το Βόλιο είναι μια μεγάλη περιοχή, όλα αυτά είναι πιο δύσκολα για μας, μιας και υπάρχουν οι αποστάσεις, τα χιλιόμετρα που διανύουν τα οχήματά μας, τα έξοδα τα περισσότερα που κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι με βάση το στόχο που έχω θέσει, έχουμε φτάσει τουλάχιστον στο 90%. Από εκεί πέρα είναι λεπτομέρειες, οι οποίες μπορούν να το βελτιώσουν ακόμα. Αλλά σίγουρα, αν πάμε από 5 χρόνια πίσω, έχουμε αλλάξει ριζικά την εικόνα του Δήμου όσον αφορά την καθημερινότητα και τις άλλες καθημερινότητες, όχι μόνο καθημερινότητα, όχι μόνο την καθαριότητα, αλλά και τις υπηρεσίες, υγείας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Έχουμε γιατρούς δικούς μας, έχουμε κτηνίατρο δικό μας, έχουμε χειρουργία δικά μας για τα σκυλιά. Έχουμε κάνει σοβαρές τομές, νομίζω, και έπονται και άλλες, όσες μπορούμε τέλος. Και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αλλιοφορίας. Το ξανανοίξαμε μετά από 13 χρόνια. Το Κέντρο Υγείας Σιάτισσας, νομίζω, ξεκίνησαν πάλι εργασίες. Επιτέλους μπαίνει σε ρυθμούς για να υλοποιηθεί και αυτό μετά από 14-10 χρόνια γι' αυτό. Το πάρκινγκ για να υπάρξει. Δώσαμε λύση με 5 καινούργια πάρκινγκ μέσα στη Σιάτισσα. Γίνονται πράγματα. Κάνουμε, δουλεύουμε. Όταν δουλεύεις, γίνονται και πράγματα. Εκτός να σπαταλάσεις το χρόνο σου μέσα στο Δημαρχείο χωρίς να κάνεις κάτι. Ακριβώς. Έχουμε την κεκτημένη ταχύτητα. Εδώ γενικά η περιοχή μας έχει, να ξέρετε, και καλούς επιχειρηματίες, δουλευτάρδες και εργάτες καλούς. Και μιλούσα μάλιστα με τη Βέρη για όλους αυτούς εδώ που μετακινούνται εκεί, κάνουν τους εργάτες εκεί στις κομπόστες. Λέει, οι εργάτες με περιοχές είναι 2 φορές καλύτεροι από τους άλλους. Γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα τρέχαν, δουλεύαν, κάναν νυχτέρια στην Καστοριά, νυχτέρια στην Δυσέτσα, στο Άργος, έτσι, για να βγουν οι παραγγελίες. Τα έχουμε ζήσει εμείς σαν γενιά, τα θυμόμαστε. Και αυτό, ας πούμε, το αποτύπωμα υπάρχει ακόμα. Και είναι κρίμα, κρίμα δηλαδή,
που είναι τόσο καλό εργατικό προσωπικό, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειές. Είναι χαρακτηριστικό πάντως λοιπόν για τη Στινώνη εργατικότητα, κύριε Ζευκλή. Αυτό είναι αλήθεια και το γνωρίζω και πάρα πολύ καλά. Κύριε Ζευκλή, ένα άλλο πρόβλημα. Δεν θα ήθελα να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αναφέρομαι σε ένα συμβάν που έγινε περί τα τέλη Αυγούστου, όπου μία οικία κάηκε ολοσχερό στην περιοχή της Γεράνης. Θα προτιμούσα να μην πούμε λεπτομέρειες επ' αυτού για το σπίτι. Ναι. Βγάλατε όμως ένα δελτίο τύπου, όπου στην ουσία αναδείξατε ένα μείζον πρόβλημα, κύριε Ζευκλή, όσον αφορά τα πυροσβεστικά οχήματα. Το σπίτι, να ξεκαθαρίσουμε ότι λόγω της παλαιότητας και λόγω των υλικών από το οποίο ήταν φτιαγμένο, ήταν έντονο στοιχείο το ξύλο, δεν ήταν δυνατόν να σωθεί με βάση το ρεπορτάζ το οποίο έκανα. Ωστόσο, αντιμετωπίζετε νομίζω κάποιο πρόβλημα με τα πυροσβεστικά οχήματα, τα αστικά περιπολικά, να το πω έτσι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο έδρες πυροσβεστικής, μία είναι η Κοζάνη, μία είναι η Απολυσσάνθη και η Γαλατίνη στη μέση. Και η μίνιμουμ απόσταση, τέλος πάντων, ώρα είναι 35 λεπτά για να φτάσει το πρώτο πυροσβεστικό. Αυτό σημαίνει ότι ένα κίνητο εδώ πέρα, όταν είναι κατασκευασμένο με ξύλα κλπ., είναι καταδικασμένο να πάρει φωτιά. Εγώ κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί παλιά το έχω θέσει πολλές φορές το θέμα, και από Οκτώβριο μέχρι Μάη, για τους χειμερινούς μήνες, όταν η πυροσβεστική έχει τις δυνάμεις, καλύπτει εδώ πέρα με αστικό περιβολικό μόνιμα τοποθετημένο στη Σέντσε, με 24ωρο βάση βάντες, και λύσαμε το πρόβλημα το χειμώνα. Το πρόβλημα όμως είναι και το καλοκαίρι. Είχαμε δηλαδή παρόλα αυτά, παρόλα την κάλυψη, είχαμε άλλες δύο οικίες τα τελευταία τρία χρόνια που πήγαν χαμένες. Έτσι, και είπαμε ότι ούτε κλιμάκιο εμείς διεκδικούμε, αρκεί αυτό το περιβολικό των τριών, των δύο ατόμων, ανά οκτάρο να καλύπτει όλο τον χρόνο. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο, το αποδείξαμε ότι δεν είναι δύσκολο. Γνωρίζουμε ότι έχουν τις δυνάμεις, αρκεί να καταλάβουν οι ηθήνοντες, οι επιτελικοί, ότι πρέπει να είναι να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συντηρήσουν. Και όχι μια μέρα, ένα μήνα το βάζουν και ένα μήνα δεν το βάζουν. Έτσι. Να βρουν τις δυνάμεις, να απέτηση εδώ τη κοινωνία. Είναι 8.000 κάτοικοι με πάρα πολλά σπίτια επικίνδυνα ξύλινα, να προστατευόμαστε κανονικά από τις υπηρεσίες του κράτους. Για μας αυτά είναι απαιτήσεις, δεν είναι ούτε διεκδικήσεις, γιατί μου λέει ο άλλος να κινηθείς ή να φέρεις, λέει, κλιμάκιο να κάνεις. Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας ως τοπική αυτοδιοίκηση. Ας κάνουν λοιπόν και οι επιτελείς της περιοριστικής, είναι υπεύθυνοι να βγάλουν επιχειρηματικά σχέδια για να καλυφθούν οι ανάγκες. Εμείς δυστυχώς καταλάβαμε ότι τόσα χρόνια δεν ήμασταν στο συνδυασμό μας, οι δύο αυτές οι περιοχές. Στο συνδυασμό. Τώρα μπήκαν. Γι' αυτό και σηκώσαμε τους τόνους για να καταλάβουν και κάτω στο Υπουργείο. Ήδη ο Υπουργός έχει ενημερωθεί ότι εδώ πρέπει να καλυφθεί πάση θυσία. Έτσι ακριβώς, γιατί κύριε Ζευκλή, με τα πλάνα που είδαμε, πέρα από το ότι κάηκε ολοσχερό ένα σπίτι, κινδυνεύσαν και τα διπλανά σπίτια. Κινδυνεύσαν διπλανή, μα δεν είναι. Σας λέω έτσι για λόγους γενικά τα σπίτια εδώ, όταν είναι τόσο παλιά όσο είναι στέτσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το γνωρίζω εκ πείρας, γιατί έπεσε και εγώ θύμα παλιά. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπαίνει εύκολα μέσα, δεν είναι κάτι που το σώζει. Αλλά όταν είναι κολλητά το ένα σπίτι μετά, γνωρίζετε πολύ εύκολα ότι μπορεί το διπλανό μέσα σε 5 λεπτά να αρπάξει και το διπλανό και το παραδιπλανό. Εκεί μάλιστα που έγινε προχθές η πυρκαγιά ήταν τόσο πυκνοκατοικημένο, το οποίο μπορούσε να γίνει. Ευτυχώς δεν είχε τον αέρα τις επόμενες μέρες δηλαδή. Και γλιτώσαμε. Ναι, τα γλιτώσαμε τα χειρότερα. Κύριε Ζευκλή, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τα γιορτινά που θα βάλει η πόλη σας Ισιάτιστα στις 4 Νοεμβρίου. 4 Νοεμβρίου 1912, δηλαδή πριν 112 χρόνια, ήταν η απελευθέρωση της Ισιάτιστας. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, έτσι θα είναι μια πολύ ωραία, πολύ γιορτινή μέρα για την περιοχή. Όντως είναι μια γιορτινή μέρα, είναι πολύ σοβαρή επέτειος. Γιορτάζεται η μάχη της Ισιάτιστας, που ήταν μια από τις πιο σοβαρές μάχες που δόθηκαν κατά την απελευθέρωση της Ελλάδος. Ήταν και για όσους ασχολούνται με την ιστορία, ίσως η σημαντικότερη που έγινε. Για να μην ξανά οι Τούρκοι ξαναεπανέλθουν εδώ πέρα. Αποκρούστηκε το τελευταίο κύμα και από εκεί πέρα θεωρώ ότι έληξε και ο πόλεμος. Άρα η σημαντικότητα της γιορτής. Το γεγονός ότι εδώ πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους πάρα πολύ κριτικοί, αδερφοί για μας. Το γνωρίζουν όλοι ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Θα έχουμε τις εφέτες στις 10 Νοεμβρίου την τιμή να φιλοξενήσουμε 150 κριτικούς μαζί με τον Δήμαρχο από Κορώνου και συνοδεία αντιδημάρχων από άλλους Δήμους και την Περιφέρεια Δικής, Περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Για να συνεορτάσουμε όπως κάθε χρόνο αυτήν την λαμπρή επέτειο. Τα δύο άκρα της Ελλάδας δηλαδή θα ενωθούν, κύριε Ζευκλή. Χρόνια γίνεται αυτό. Εμείς έχουμε δώσει μια έμφαση περισσότερο. Γίνεται μεγαλύτερη ανταλλαγή ανθρώπων και εμείς πάμε κάθε Μάιο εκεί πέρα στην μεγάλη γιορτή που έχουν. Είναι πολύ καλό να συνδέονται βλέποντας το παρελθόν. Να υπάρχει μια συνέχεια. Εδώ έχει πολεμήσει ο πατέρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει
πολεμήσει ο γιος του Παύλου Μέλλα. Πολύ σοβαρές προσωπικότητες ήταν σε αυτόν, σε αυτόν τόσο σημαντική μάχη, γι' αυτό και κερδίθηκε. Και πρέπει αυτές οι αναφορές μας, αυτές οι νερίες μας, με αυτά βλέπουμε και συνεχίζουμε μπροστά, διεκδικούμε κι εμείς με τη σειρά μας σε μια άλλη μάχη, δύσκολη βέβαια, εμπνεόμενη από όλα αυτά τα γεγονότα. Τέλεια. Θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί πέρα, κύριε Τζευκλή, σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα, γιατί πραγματικά έτσι, από ό,τι μας το περιγράφετε, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Και κύριε Τζευκλή, κάτι τελευταίο, το οποίο ξέχασα να σας το ρωτήσω νωρίτερα, και νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε την κυρία Μαριάνθη Γκιουλέ και την αγάπη της προς την Σιάτιστα, τον τόπο καταγωγής της. Νομίζω οι πράξεις της ήταν καταπληκτικές. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, το ενέτη 2024, συνεχίζεται μια παράδοση πολύ μεγάλων ευεργετών. Είναι τιμή για μας, τιμή για τον τόπο. Η κυρία Γκιουλέ, μετά από 7 μήνες συζητήσεων που είχαμε, έκανε την κίνηση της προσφοράς 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Βοΐου για την ανακαίνιση ενός κτηρίου 3.000 τετραγωνικών, το οποίο θα γίνει ως στέγη νεολαίας. Έμφαση γενικά στην πολύ χαμηλή κόστος φιλοξενία νέων ανθρώπων. Αυτό θα έχει ως σκοπό τη συνεργασία με όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ο Δήμος Βοΐου ήδη φιλοξενεί από όλη την Ελλάδα πανεπιστήμια. Σήμερα που μιλάμε εδώ έχουμε 55 άτομα. Φιλοξενώ στο Ζωτήλι είναι από 40, είναι άτομα από το Μετσόβιο και 15 είναι από τη Γιούτα της Αμερικής, οι οποίοι φεύγοντας μάλιστα θα μας αφήσουν και δύο μελέτες είναι αρχιτεκτονικά για δύο οικισμούς. Είναι ένα κομμάτι τουρισμού πολύ ιδιαίτερο, έτσι, το οποίο εμείς το έχουμε στοχεύσει γιατί είναι δύσκολο να επιχειρήσει. Το ξέρουμε ο τουρισμός, αλλά ένας ειδικός τουρισμός μεγάλων γκρουπ με χαμηλό budget, οι οποίοι είτε είναι στην εκπαίδευση, είτε είναι στην προετοιμασία ομάδων όπως είπα προηγουμένως, είτε είναι σε τις ανάγκες της δικές μας που έχουμε για τα μεγάλα φεστιβάλ που κάνουμε, είναι ένα πολύ πιο γρήγορο μονοπάτι, θα έλεγα, για την ανάπτυξη του τουρισμού όσο μπορούμε. Από εκεί πέρα, πάντα στη συνεργασία, αυτό πρέπει να γίνει, το έχω ξαναπεί, με την Καστοριά. Η Σιάτιστα και η Καστοριά μαζί, διαμονή στην Καστοριά, πέρασμα της Σιάτιστα, να αποτελέσουν ένα ωραίο τουριστικό πακέτο για τους ανθρώπους που ενδιαφέρουν να έρθουν προς εμάς. Έτσι. Κύριε Τζευκλή, θα πρέπει να ανοίξουμε και το κεφάλαιο τουρισμού, όμως δεν μπορώ να σας δεσμεύσω και άλλη ώρα. Αρκετά. Έτσι ακριβώς. Είμαι έξω στον δρόμο, γιατί δεν μπορούσα να είμαι κάπου σταθερά. Πηγαίνω πέρα εδώ σε ένα στενό. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Θα τα πούμε στο στούντιο κάποια στιγμή. Ακριβώς, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είπαμε κάποια βασικά σημεία, έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο λοιπόν της απεργιακής κινητοποίησης στην Καστοριά. Δάσκαλοι και καθηγητές διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Ελένης Ψωμαδάκη. Αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της αξιολόγησης, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, βελτίωση των κτηριακών υποδομών στις σχολικές μονάδες ζητούν μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν 24ωρη πανελλαδική απεργία. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές της Καστοριάς διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την απεργία, ωστόσο πραγματοποιήθηκε κανονικά μετά από απόφαση της ΑΔΕΔΗ. Χθες το Υπουργείο Παιδείας πήγε την Διδασκαλική Ομοσπονδία στα δικαστήρια για να βγάλει παράνομη την απεργία που είχε εξαγγείλει εδώ και 20 μέρες περίπου. Η συνταγματική εκτροπή, ο εκτροχιασμός της κυβέρνησης από τις δημοκρατικές ράγες συνεχίζεται δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο. Μετά από ένα μπαράζ πειθαρχικών διώξεων, απειλών, αυταρχισμού, εκδικητικών απολύσεων, η κυβέρνηση συνεχίζει στερώντας ουσιαστικά από τους εκπαιδευτικούς το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας. Να ξέρουν ότι αυτός ο δρόμος που ακολουθήσανε θα μας βρίσκουν συνέχεια απέναντί τους. Συνέχεια θα ορθώνουμε ανάστημα απέναντι στην ανάλγητη κυβερνητική πολιτική. Είμαστε εδώ γιατί απαιτούμε άμεση πάυση των πειθαρχικών διώξεων όλων των συναδέλφων οι οποίοι συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άμεση ακόλουτη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί τα τελευταία χρόνια και τους εκβιάζει μέσω της αξιολόγησης για να μπορέσει να τους μονιμοποιήσει. Φυσικά ζητούμε για όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους μισθούς οι οποίοι, θα τους εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή, να ζουν μόνο με μία δουλειά. Ζητούμε φυσικά επιστροφή όλων των κλεμμένων, μισθολογίων, δώρων και φυσικά ίση πρόσβαση στο δημόσιο δωρεάν σχολείο. Δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία,
ενέργεια και φυσικά νερό είναι κοινωνικά αγαθά και πρέπει να είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς χαιρετίζει τον αγώνα των εκπαιδευτικών και τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών για τα συλλογητήρια που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Με μια πρωτοφανή ενέργεια στα συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά κλινικά, ο Υπουργός Παιδείας προσέφυγε χθες στα δικαστήρια, επικαλούμενος τον νόμο Χατζηδάκη, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η σημερινή απεργία της ΔΟΕ. Κάτι που κανείς υπουργός παιδείας δεν διανοήθηκε να κάνει τα τελευταία 25 χρόνια. Η απόφαση για την προσφυγή δεν είναι μόνο του Υπουργού Παιδείας, αλλά της κυβέρνησης συνολικά, η οποία έχει βάλει στο στόχαστρο τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τις κάμψει. Αυτό δεν θα περάσει. Ο αυταρχισμός δεν θα περάσει. Έχουμε φωνή και δύναμη όλες μαζί. Γι' αυτό απεργούμε, γι' αυτό διεκδικούμε. Αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης των εκπαιδευτικών ενάντια στους μισθούς εξαθλίωσης και στην ακρίβεια. Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από το μισθό μας, να επιστραφεί άμεσα ο 13ος και 14ος μισθός και το μισθολογικό κλιμάκι του 2016-2017. Να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας για όλο τον κλάδο που θα κατοχυρώνει κρίσιμα εργασιακά δικαιώματα, να εξισωθούν τα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και το ωράριο των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσεων σχολείων με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απεργούμε για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων στην εκπαίδευση, με τους οποίους χιλιάδες εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μορφώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Είναι απαράδεκτο να προχωρήσει η υπόλοιπη σχολική χρονιά με συμπτύξεις τμήματων, με υποβαθμίσεις σχολείων και εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών να περιμένουν ακάλυπτα ακόμα και σήμερα. Απεργούμε για να μην προχωρήσει η κατηγοριοποίηση των σχολείων με όχημα τη λεγόμενη αξιολόγηση. Απαντάμε δυναμικά απέναντι στα πειθαρχικά και τις άδικες διώξεις. Απέναντι στην οξυμένη επίθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, προτάσουμε την οργάνωση του αγώνα μας για την ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, το έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Μόνο ο συλλογικός δρόμος, η ενότητα στον αγώνα, η μαχητικότητα και η αποφασιστικότητά μας απέναντι στην αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για να έχουμε κατακτήσει και νίκες ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Δυναμώνουμε το διαρκή αγώνα, τον κλιμακώνουμε, το μορφοποιούμε σε δράσεις κινηματικές, διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς μας ουσιαστικές. Αγωνιζόμαστε για ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας, αγωνιζόμαστε για δημόσια και δωρεάν παιδεία, απέναντι στην εμπορευματοποίηση, κατηγοριοποίηση και διαφοροποίηση σχολείων μαθητών εκπαιδευτικών που επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την Καστοριά επισκέφτηκε ο Στέφανος Κρασελάκης και πραγματοποίησε ομιλία στην πόλη. Στο χαιρετισμό που απίφθινε πριν από την έναρξη της ομιλίας του, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς Ολυμπία Τελιορίδου τόνισε μεταξύ άλλων ότι στις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, το μήνυμα που θα δώσουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς δεν αφομοιώνεται και δεν ρευστοποιείται και τιμά την ιστορία, την ενότητα και την προοπτική του κόμματος. Είναι πολύ σημαντικό που έχουμε σήμερα εδώ τον Στέφανο Κρασελάκη σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για την διαδρομή του κόμματός μας, για την πορεία του, για τη συνέχεια και για την προοπτική του. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες που όλοι βιώνουμε το τελευταίο διάστημα για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι το κόμμα των μελών του και όχι των στελεχών και των μηχανισμών. Με αυτή την έννοια. Σήμερα εμείς εδώ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, δίνουμε την υπόσχεση ότι θα πάρουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια μας. Για το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα το κόμμα μας, είναι απόφαση που θα πάρουμε ο καθένας από εμάς και θα δώσουμε το μήνυμα στις 24 Νοεμβρίου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφομοιώνεται, δεν ρευστοποιείται και τιμά την ιστορία, την ενότητα και την προοπτική του. Σεβόμαστε την ιστορία.
ιστορία του κόμματός μας. Σεβόμαστε τους αγώνες των γενιών που προηγήθηκαν και σεβόμαστε την ελπίδα που πρέπει να έχουν οι νέοι άνθρωποι στην πατρίδα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εκφράσει την προοπτική για μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δεν μας αξίζει η μιζέρια της εσωστρέφειας. Δεν μας αξίζει να χάσουμε τον πολιτικό μας προσανατολισμό και να συνεχιστεί ένα εμφυλιοπολεμικό πολεμικό κλίμα με ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων που είναι κατώτερα των περιστάσεων. Είμαστε εδώ, δίνουμε την μάχη για τον αυτόνομο ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα και της κυβέρνησης αύριο. Αυτό είναι χρέος μας. Διαλυτικά φαινόμενα, διασπαστικά φαινόμενα, φαινόμενα εκφυλισμού δεν μπορούν να συνεχιστούν και δεν θα επιτρέψουμε εμείς τα μέλη του κόμματος να συνεχιστούν. Δρυμύτατη κριτική προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε στην ομιλία του ο Στέφανος Κασελάκης. Αποδοκίμασε την κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτό δεν είναι κόμμα, είναι σημαδεμένη τράπουλα». Ας παρακολουθήσουμε την ομιλία του. Ξέρω ότι η πιο σοφή από εμάς, γυρεότερη από εμάς, έχετε δει πολλά και στο χώρο της αριστεράς και στην Ελλάδα και στην πολιτική της Ελλάδας και ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να αισθάνεστε απογοητευμένοι με αυτά τα οποία βλέπετε από ένα κόμμα το οποίο το είχατε πιστέψει, του οποίου την διακυβέρνηση την τιμούμε γιατί είναι μια καλή διακυβέρνηση της χώρας και του οποίου την τωρινή κατάσταση αντιδημοκρατικής διάλυσης την αποδοκιμάζουμε. Είμαι εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή έχω δεσμευτεί σε όλες και όλους σας ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ. Το οποίο σημαίνει ότι θα το πάμε μέχρι τέλους έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει στην πράξη το κόμμα των μελών. Αυτό άρχισε το 2022 με το συνέδριο τότε που έγινε, δόθηκε η ευκαιρία στην βάση να επιλέγει τον πρόεδρό της και να έχει φωνή σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά τελικά δεν ακολούθησε το υπόλοιπο κόμμα. Υποτίθεται ότι πριν από 2 Σαββατοκύριακα θα είχαμε, ή μάλλον το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πόσο έχουμε σήμερα, 17? Πριν από 2 Σαββατοκύριακα, υποτίθεται ότι θα είχαμε ολοκληρώσει το καταστατικό μας συνέδριο, το οποίο θα έφερνε μερικές μεγάλες αλλαγές. Η μεγαλύτερη από όλες τις αλλαγές ήταν το να σταματήσει αυτός ο παραγωγισμός, ο φραξιονισμός μέσα στο κόμμα μας. Πώς? Δίνοντας σε εσάς τα εργαλεία να επιλέγετε εσείς τα ψηφοδέλτιά σας. Αντί να επιλέγει μια πολιτική γραμματεία με ισορροπίες ποιον υποψήφιο θα προωθήσει με ποια επιρροή στην τοπική κοινωνία, να επιλέγετε εσείς και διαδικτυακά, ψηφιακά δηλαδή, και με κάλπη τους υποψηφίους σας και να μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει στην αρένα της πολιτικής, να βάλει τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή, να έχει μια ευκαιρία χωρίς να περνάει από το κονέ του γραφείου του Προέδρου, όπως γινόταν μέχρι πρότινος και όπως γίνεται σε όλα τα άλλα κόμματα της χώρας. Μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ λαβωμένο σε μονοψήφια ποσοστά και να λέτε αυτό αποκλείεται να ανακάμψει ποτέ. Σας εγγυώμαι ότι το πιο ανοιχτό κόμμα της χώρας θα δει την ανταπόκριση από την κοινωνία. Εάν φανεί ότι ένα κόμμα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο που αφού γκράζεται την κοινωνία, απαντά στους πολίτες, τους δίνει την πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί να συμμετέχουν
στην παραγωγή πολιτικών λύσεων για τον τόπο τους και να αισθάνονται ότι η φωνή τους δεν πάει χαμένη, θα δείτε ότι η κοινωνία θα το επιβραβέψει. Και ειδικά όταν αποδειχτεί ότι αυτή η πολιτική λύση είναι μια προοδευτική, κοινωνική και ρεαλιστική λύση. Με λύσεις που υπάρχουν. Εσείς εδώ πέρα τα ξέρετε καλά τα προβλήματά σας. Θυμάμαι ότι τελευταία φορά είχαμε συζητήσει για την κατάρρευση του κλάδου της Γούνας, για τις ελληνοποίησεις, τα αγροτικά προϊόντα. Λύσεις υπάρχουν. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσω στην ιστοσελίδα που έχουμε αρχίσει, στον δικό μας ΣΥΡΙΖΑ, ένα πρόγραμμα για την κεντρική κυβέρνηση. Όπως οραματίζομαι, μια χώρα η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο αμεσοδημοκρατικά στο πολίτευμά τους, το οποίο δεν είναι αλλαγή πολιτεύματος όπως μερικοί διαστρέβλωσαν, αλλά είναι εμπλουτισμός, είναι αναβάθμιση του υπάρχοντος πολιτεύματος. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας τη σύγχρονη συμμετοχική δημοκρατία στο κάδρο και στην περιμετωπίδα της δημοκρατίας μας, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την οικονομική ολιγαρχία που ελέγχει τον τόπο. Σας το λέω αυτό. Σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Στην Αθήνα οι συζητήσεις στην πολιτική επικεντρώνονται γύρω από το ποιοι επιχειρηματίες στηρίζουν ποιους πολιτικούς και ποιοι δημοσιογράφοι βγάζουν μια γραμμή. Είναι μια βρωμιά. Και μόνο το πιο ανεξάρτητο, καθαρό, ανοιχτό κόμμα του τόπου μπορεί να την καθαρίσει. Γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό με πολεμάνε από όλες τις μεριές. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο που βγάζουν τόσα δισεκατομμύρια τράπεζες? Ποιος άλλος, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, μίλησε ενάντια τη συμφωνία τη Τράπεζα Αττική στη Βουλή? Ποιο άλλο? Μερικοί του βουλευτέ μα δεν τόλμησαν να πούνε τίποτα. Γι' αυτό σε πάνε. Καταλάβατε. Ποιο άλλο μίλησε για τα κόκκινα δάνεια που έχουν συγχωρεθεί προ μηδιακού κύκλου? Ποιο άλλο πίεσε ανεμογεννήτρε στα βουνά που αναβάλουν ενάντια στη βούληση των τοπικών κοινωνιών, καταστρέφοντα τι τοπικέ κοινωνίε αντί να συμμετέχουν εκεί μέσα αυτό? Γιατί δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό σε όλη τη χώρα για να αξιοποιήσουμε το υλικό δυναμικό? Τα έχω πει τα κόκκινα δάνεια που συγχωρεθεί για μεγάλα μηντιακά συγκροτήματα. Ξέρετε πού είναι η κοροϊδία στη χώρα μας? Τράπεζες, ηλεκτρικό ρεύμα, ιδιωτική υγεία. Αυτή είναι η φορολογία την οποία πληρώνατε και δεν το ξέρετε. Και να πούμε ότι είμαστε μια χώρα με χαμηλή φορολογία και ότι αυτό επιτρέπεται? Μα δεν είμαστε, τόσα χρήματα πληρώνουμε. Τόσο ΦΠΑ. Τόσες φορές. Πού πάνε τα χρήματα? Δυστυχώς η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση δεν ανέκαμψε με τις διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για να μπορεί να συμμετέχει όλη η κοινωνία στην ανάπτυξη που έχει ακολουθήσει. Μια μονοκαλλιέργεια κυρίως real estate και τουρισμού. Και συγχρόνως έχει σωρευτεί ο πλούτος σε πολύ λίγες οικογένειες. Μπορεί να σου λένε, πώς εσύ που είσαι στην Αμερική και έχεις βγάλει χρήματα μιλάς γι' αυτό? Γιατί η Αμερική έχει κανόνες και έχει δικαστήρια. Εδώ πέρα ο Έλληνας δεν αισθάνεται δικαιοσύνη το τελευταίο αποκούμπι του. Και η ερώτηση δεν είναι αν κάποιος έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα ή όχι, λες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε, δεν κυβέρνησε για όλους τους Έλληνες, βεβαίως. Θέλω να είστε κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες. Και εννοείται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα μας πλέον είναι δεύτερης κατηγορίας εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν 13ο και 14ο μισθό. Και θα το φτιάξουμε. Αλλά το ζήτημα είναι πώς κάποιος μπορεί να έχει σε αυτή τη χώρα αξιοπρεπή εργασία, την υγεία ως ένα δικαίωμα, την παιδεία ως μια ευκαιρία για τα παιδιά του, τον πολιτισμό ως δικαίωμα, πρόσβαση στον πολιτισμό, όχι με πας που δίνει αυτή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι άλλο πρέπει να είναι δικαίωμα σημερινή εποχή? Η αναπαραγωγή. Οι γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας. Οι νέοι γενικά αρχίζουν τον οικογενειακό σχεδιασμό πολύ αργότερα.
Και ο πληθυσμός μας συρρυκνώνεται κάθε χρόνο. Θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια Έλληνες το 2050. Άρα λοιπόν, αν δεν αναστρέψουμε αυτή την πορεία με στήριξη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να ξέρετε ότι θα χρεοκοπήσουμε και πάλι ως χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματα, να δώσουμε μια ανάσα στους πολίτες που πάσχουν από αυτή την νεοφιλελεύθερη στιγμή πολιτική και να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα όραμα για τη δημοκρατία μας, για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία μας, μπορεί επιτέλους να αφουγκραστεί τους πολίτες. Ψηφίζουμε και τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί? Εκεί είναι το διακύβευμα μας, εποχής μας, για τη σύγχρονη αριστερά. Και σας το λέω, ότι όταν ολοκληρώσουμε την ανανέωση του κόμματός μας δομικά και μπορεί να υπάρχει συμμετοχή, αξιοκρατία, δημοκρατία μέσα στο κόμμα μας, θα δείτε ότι θα έρθει η κοινωνία σε μας. Να γίνει ένα φιλόξενο, ανοιχτό κόμμα με ρεαλιστικές, πολύ προοδευτικές προτάσεις που δεν εξαρτώνται από καμία άδεια και εντός συμφέροντος. Αυτή είναι η δέσμευσή μου. Και μακροπρόθεσμα πρέπει να εργαστούμε ώστε σε αυτή τη χώρα, όσο βλέπουμε την τεχνολογία να αλλάζει ραγδαία γύρω μας, πόσοι από εσάς βλέπετε την τεχνητή νοημοσύνη και λέτε «Θεέ μου, τι πάει να γίνει εδώ πέρα»? Υπάρχουν ευκαιρίες με τεχνητή νοημοσύνη, με τεχνολογία. Και ο σκοπός είναι αυτές οι ευκαιρίες να μην πάνε πάλι σε δύο οικογένειες ή στη σπατάλη που γίνεται αυτή τη στιγμή στα ψηφιακά έργα σε αναθέσεις που τα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά μπορεί ο λαός να συμμετέχει σε αυτή την υπεραξία. Να μπορεί κάποιος να εργάζεται λιγότερες ώρες, να έχει τις ίδιες αμοιβές και να μπορεί να αφιερώνει ελεύθερο χρόνο στην οικογένειά του, στους φίλους του, στα ενδιαφέροντά του. Αυτό πρέπει να είναι το όραμα για το κοινωνικό σύνολο και όχι μια στιγμή απλοϊκή νεοφιλελεύθερη πολιτική που λέει υπάρχουν δήθεν ελεύθερες αγορές, ότι δήθεν με την αξία σου θα πετύχεις, θα πλουτίσεις και θα είσαι ευτυχισμένος. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πρέπει επιτέλους να βάλουμε το κοινωνικό σύνολο, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική κινητικότητα πάνω από την ατομική ευθύνη και πάνω από την απλή αριθμητική του χρήματος τέλος του μήνα. Να μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός μας, ο ελληνισμός μας είναι ένα πολύ πολύτιμο αγαθό και αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο οποιασδήποτε οικονομικής πολιτικής ακολουθήσουμε. Πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μας για να φτιάξουμε τη χώρα μας. Το πρώτο βήμα είναι το συνέδριο. Εκεί πέρα πρέπει να σας δοθεί ευκαιρία να πείτε ότι όχι, δεν εγκρίνουμε αυτά που έχουν γίνει. Εσείς θα αποφασίσετε εάν θέλετε να υπάρξει άρση εμπιστοσύνης στην Προεδρία μου ή όχι. Και ακόμα και όταν ακυρώσετε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ θα πάω σε εκλογές στο χρονοδιάγραμμα για αναβάπτιση από τη βάση. Όποιος σας λέει ότι δεν μπορεί αυτό να γίνει στο συνέδριο, λέει εν γνώση του ή εν γνώση της ψέματα. Το κάνουν αυτό διότι θέλουν να απογοητεύσουν τον κόσμο ότι δεν πρόκειται τίποτα να αλλάξει για να μην συμμετέχετε. Αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι σημαντημένη τράπουλα. Άρα λοιπόν εμείς πάμε να φέρουμε τη δημοκρατία. Γι' αυτό είμαι και πάλι υποψήφιος πρόεδρος. Διότι θέλω στην ιστορία της αριστεράς να μην υπάρξει καμία κοιλίδα στη δημοκρατία μέσα στο κόμμα μας. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να τελειώσει με αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μέσα σε κλειστά δωμάτια, χωρίς την πραγματική απαρτία, χωρίς πλειοψηφία και στο τέλος της ημέρας, ακόμα και όλα αυτά, ας πούμε, να ήταν νομότυπα, ρωτάω, γιατί δεν με αφήνουν να χάσω? Γιατί?
Αφήστε μας να χάσουμε αν δεν φοβάστε. Αλλά ξέρετε τι έρχεται και σας λέω από την καρδιά μου. Αυτό που έρχεται δεν θα είναι καμία δίωξη κανενός, όχι. Θα έρχεται η ενότητα στην βάση. Στην βάση, ναι, θα υπάρχουν νέοι αιρετοί σε όλο το κόμμα. Με περισσότερες ΟΜ, με περισσότερες δημοτικές επιτροπές, νομαριακές, περιφερειακές, με την κεντρική επιτροπή, θα έχουν πολλοί νέους κόμπλωστα και ευκαιρία να συμμετέχει στο κόμμα. Να βγαίνει μπροστά με την αξία του. Θα μπορείτε να νομοθετείτε εσείς οι ίδιοι μέσω των βουλευτών σας, μαζεύοντας υπογραφές. Θέλετε να παρουσιάσουμε ένα νομοσχέδιο, μια πρόταση νόμου. Θα μπορείτε να το κάνετε. Θα έχετε συμμετοχή στη διαβούλευση. Αυτό είναι ένα σύγχρονο κόμμα. Και ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι αξίζει στην ιστορία της αριστεράς και στην ιστορία της Ελλάδας, το δούμε. Άρα λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι το συνέδριο. Σας ζητώ να οργανωθείτε, να με στηρίξετε, διότι όπως ξέρετε, αυτό το οποίο σας υπόσχομαι να το κάνω πράξη. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Ζητώ τη στήριξή σας για μια ακόμη φορά. Πραγματοποιήθηκε στη Φλόρινα ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης για τα προγράμματα Εράσμους της κοινοπραξίας 4 δημοτικών σχολείων και συγκεκριμένα του πειραματικού του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας, του Δημοτικού Σχολείου Ιδρούσας και του Δημοτικού Σχολείου Βέης. Την εκδήλωση προλόγησε ο Διευθυντής του Πειραματικού Κώστας Εχίδης, ενώ ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Όλγα Μούσιου, την Αντιδήμαρχο Φλόρινας, Σοφία Φουδούλη και τη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευαγγελία Τσελέπη. Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση της κοινοπραξίας των σχολείων, ενώ τα θέματα που αναπτύχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς αφορούσαν τις μαθητικές μετακινήσεις, τη φιλοξενία, τις παρακολουθήσεις εργασίας εκπαιδευτικών, τη διδασκαλία στο εξωτερικό και πολλά ακόμα θέματα. Δεν είναι παρά η διάχυση όλων αυτών των καινούριων πραγμάτων που βιώνουμε εμείς και τα παιδιά σε αυτά τα ταξίδια μας, να τα δείτε, να γίνουμε κοινωνία αυτών των καινούριων πραγμάτων και προς τους υπόλοιπους συναδέλφους, τα υπόλοιπα σχολεία, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, περισσότερα σχολεία να εμπλακούνται με αυτά τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Γιατί πραγματικά τα ωφέλη για τα παιδιά είναι τεράστια. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση, και ο στόχος της παρουσίασης είναι για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα από την κοινοπραξία, σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση μαθητών, δώσα την αντίληψη της ανταλλαγής ανάμεσα στα σχολεία των διαφόρων χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Έναν χαιρετισμό από την Διευθύντρια Εκπαίδευση, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, και εγώ με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα στην εκδήλωση αυτή, που όπως είπε έτσι ξεκάθαρα και ο διευθυντής που μιλήσε ο κ. Σιγκίδης, είναι μια διαδικασία διάχυσης και διαμοιρασμού όλων των πλεονεκτημάτων, τα οποία πορεύουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων Εράσμους. Οποιαδήποτε μορφωτική δραστηριότητα γίνεται στο σχολείο, έχει σαν στόχο την προσωπική μας εξέλιξη και αναβάθμιση και φυσικά την αντανάκλαση οποιασδήποτε πρόοδου δικής μας, μέσα στην τάξη και στη διδακτική μας διαδικασία. Προσωπικά, χαίρομαι πάρα πολύ όταν σχολεία συνεργάζονται μαζί, γι' αυτό και έχω πολύ χαρά έτσι ενημερώθηκα για την κοινοπραξία των 4 σχολείων, του πειραματικού, του Δημοτικού Σχολείου της ΒΕΡΤ, του Δημοτικού Σχολείου Ιδρούσας και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή πορεία στο κομμάτι αυτών των προγραμμάτων Εράσμους και είναι πολύ σημαντικό και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να ευχαριστούν, να συμμετάσχουν και να μπορέσουν και αυτοί να γευτούν έτσι τα αγαθά μιας εναλλακτικής επιμόρφωσης
που έρχεται μέσα από την επαφή με ανθρώπους από άλλους λόγους, από άλλες χώρες και ξέρουμε όλοι ότι προστιθέμενη αξία προσφέρει στην εμπειρία μας και στην υποκειμενική μας θεωρία και την μάθηση. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, να κάνετε ωραία πράγματα και να τα χαίρεστε και εσείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Την Αναγκή Παρκοκυρία Πουδουλή, η οποία εκπροσωπεί το Δήμο και μπορώ να πω ότι όποτε ζητήθηκε στις δράσεις μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων Εράσμους, ο Δήμος ήταν δίπλα μας, μέσα στις δυνατότητες που διαθέτει, πάντοτε ότι του ζητούσαμε. Κάποια λόγια του σας κύριε Πουδουλή. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Πολύ σημαντικό το να το βγάζουμε την εξωστρέφεια, να παίρνουμε ιδέες και να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας, γιατί και τα δικά μου τα παιδιά είναι μέρος όλου αυτού. Χαίρομαι πάρα πολύ και για την κοινοπραξία, όπως είπε η κυρία Μούσου, είναι πολύ σημαντικό, δίνοντας το καλό παράδειγμα της καλής πρακτικής της συνεργασίας και της συμφιλίωσης. Γιατί μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η φιλία, η συμφιλίωση, η διαφορετικότητα. Θα ευχηθώ πολύ επιτυχία και στα νέα project που ετοιμάζετε και να συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρίμανο. Κυρία Τσελεπή, σαν σύμβουλο παιδαγωγική ευθύνη, κάποιο από τα σχολεία που θα διώξει την κυριολογική ευθύνη. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το Διαμαντικό Δημοτικό Σχολείο. Θέλω να σα συγχαρώ για αυτή την όμορφη συνεργασία των τεσσάρων δημοτικών σχολείων. Ευχηθώ κάθε επιτυχία σε όλε τι δράσει σα. Και να υπενθυμίσω κάτι που είναι γνωστό σε όλους μας ούτως ή άλλως, τα πολλά ωφέλη που αποκομίζουν και τα παιδιά και η εκπαιδευτική και όλοι μας, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, από τα προγράμματα Εράσμους, με την έννοια ότι υπάρχει η μετακίνηση των παιδιών και των εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδραση στο γνωστικό τομέα, έτσι δίνουμε και παίρνουμε σε ό,τι αφορά τις γνώσεις. Και φυσικά θεωρώ ότι μέσα από την καλή συνεργασία τόσο των εκπαιδευτικών μέσα στον χώρο εδώ το δικό μας, των τεσσάρων σχολείων και στη συνεργασία με τα σχολεία του εξωτερικού, μόνο ωφέλη μπορούν να προκύψουν και για τα παιδιά και για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις. Ευχαριστούμε πολύ την σύμβουλο την κυρία Τσελεπή. Θα ξεκινήσουμε και ο στόχος του ξαναλέω αυτή τη εκδήλωση είναι να δώσουμε όσο μπορούμε μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα κάποια ψήματα από αυτά που έχουμε κάνει και θα υπάρχει και το κομμάτι το πρακτικό. Όποιοι συνάδελφοι και όποια σχολεία ενδιαφέρονται, είμαστε ανοιχτοί. Πολύ ευχαρίστω οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί για να εμπλακούν και να μπουν και τα σχολεία και άλλοι συνάδελφοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Το λόγο ο συντονιστή τη κοινοπραξία, Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Όπω καταλάβατε, η κοινοπραξία μας αποτελείται από τέσσερα σχολεία. Εγώ πριν ξεκινήσω θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και τους γονείς που έχουν τα παιδιά στα σχολεία αυτά. Ιδιαίτερα τους διευθυντές, κυρία Γιάννα Ζάχου που είναι η διευθύντρια του επικεφαλής σχολείου της κοινοπραξίας του Πέμπτου Δημοτικού, τον κύριο Κώστα Σαχίδη που είναι ο διευθυντής του Πειραματικού, τον κύριο Σταύρο Νοσοκόπουλο ως διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου της Βέρης, τον κύριο Σωτήρη Γεωργίου ως διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Δρούσας, κυρία Ευγενή Αγάκη, την πρώην διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Δρούσας, την οποία συνεργαστήκαμε πέρσι. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω την ψυχή της κοινοπραξίας, την Πούλα Τιγόλια, που είναι εδώ σήμερα μαζί. Αλλά δυστυχώς για μας έχει πάει στην Πρωτοβάθμια, πάντως το ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, η Πούλα Τιγόλια. Αν δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τις υπόλοιπες διευθυντές να πει κάτι πριν ξεκινήσουμε. Ωραία. Εμείς είμαστε λοιπόν μια κοινοπραξία τεσσάρων δημοτικών σχολείων και έχουμε διαπιστευτεί από το ίδρυμα παιδικών των δημοτικών από το ΙΚΙ
για προγράμματα κινητικότητας μαθητών και προσωπικού μέχρι το 2027. Είναι πενταετές πρόγραμμα, ξεκίνησε το 2023-2024 και έχουμε άλλα 3 χρόνια. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε τι έχει γίνει αυτά τα 2 πρώτα χρόνια. Και στα πρώτα 2 χρόνια της κοινοπραξίας έχουμε ήδη καταφέρει να συνεργαστεί με 30 σχολεία από παραπάνω από 20 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Από την Πολωνία, τη Ρουμανία, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία. Και οι συνεργασίες αυτές δεν είναι αποκλειστικά ότι εμείς στέλνουμε, κάποια παιδιά μας στέλνουν, τελείωσε. Συνήθως εντάσσονται σε κάποια έργα. Δηλαδή έχει μια συνεργασία που μπορεί να διαρκήσει πάνω από ένα χρόνο. 4 από τα πιο σημαντικά που έχουμε κάνει είναι το Dream Planet με την Ισπανία και Νορβηγία και Λιθουανία. Το Ριφάσιο με την Ισπανία, το Arctic Model με την Φιλανδία και το Arctic Center με την Πολωνία. Όλα τα έργα έχουν σχέση με το κεντρικό θέμα της κοινοπραξίας, την πολιτιστική κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και πώς αυτά εκφράζονται σαν τέχνη και πώς μπορούν τα παιδιά να εκφραστούν, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από αυτά. Μέχρι στιγμής, τα 2 πρώτα χρόνια, έχουμε μετακινήσει 41 μαθητές από τα σχολεία μας σε 6 διαφορετικές κινητικότητες, Ισπανία, Λιθουανία, Νορβηγία, Φιλανδία, Πολωνία. Και για φέτος έχουμε προγραμματίσει 28 μετακινήσεις μαθητών σε 3 σχολεία, που είναι 2 στην Ιταλία και 1 στην Πολωνία. Παράλληλα, υποδεχόμαστε και μαθητές, γιατί αυτό είναι αμφίδρομο, όπως καταλαβαίνετε. 41 μαθητές έχουν φιλοξενηθεί στη Φλόριντα, από Ισπανία, Νορβηγία, Πολωνία, Λιθουανία και Φιλανδία. Και εδώ ίσως είναι το πιο σημαντικό ερώτημα που έχουμε όταν μιλάμε στους γονείς, για να καταλάβουμε τι είναι ακριβώς μια προσωπικότητα, τι περιλαμβάνει. Δεν είναι ένα τουριστικό ταξίδι να πάμε από ταξιοθέατα κάπου. Είναι πολύ περισσότερο. Είναι μια συνεργασία παιδιών με παιδιά από άλλες χώρες. Είναι η φιλοξενία, είναι στο κέντρο της κινητικότητας. Τα παιδιά μένουν σε σπίτια, φιλοξενούν στα σπίτια τους. Γνωρίζουν το μεταφραστικό σύστημα και τα σχολεία μιας άλλης χώρας. Κάνουν κοινές δράσεις μέσα και έξω από το σχολείο. Γνωρίζουν τον τρόπο ζωής της άλλης χώρας. Και φυσικά είναι μια τεράστια ευκαιρία για φιλίες που είναι φιλίες ζωής. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.